Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνουμε ως Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαι ο πρόεδρος της ΕΦΕΚ, Γιώργος Ανδρέου, και μαζί μας θα έχουμε τους 6 ευρωβουλευτές και τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον κύριο Χρήστο Καραολή. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Να καλωσορίσουμε τους ευρωβουλευτές μας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Όπως σας βλέπω από δεξιά μου, ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης, ο κύριος Λουκάς Φουρλάς, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, ο κύριος Κώστας Μαυρίδης, ο κύριος Νιαζί Κιζίλκιουρεκ και ο κύριος Λευτέρης Χριστοφόρου. Να σας καλωσορίσω όλους και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε. Απλά να σας δώσω κάποιες κατευθυντικές γραμμές για το πώς θα διεξαχθεί το σεμινάριο. Θα δώσουμε κάποια λεπτά πρώτα στους ευρωβουλευτές μας για να μπορέσουν να κάνουν κάποια αρχικά σχόλια με τη συγκεκριμένη αποφράδα μέρα. Και μετά θα πάμε σε κάποιες ερωτήσεις, όπου κάθε ευρωβουλευτής θα έχει περίπου ένα λεπτό για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Να ζητήσω από τους ευρωβουλευτές μας αν γίνεται να κάνουν mute όταν θα μιλά κάποιος από αυτούς. Και ναι, να ξεκινήσουμε. Και η σειρά θα είναι βάσει των σταυρών προτίμηση. Δηλαδή, πρώτος θα μιλά ο κύριος Φουρλάς, μετά ο κύριος Χριστοφόρου, ο κύριος Γεωργίου, ο κύριος Νιαζή, ο κύριος Μαυρίδης και στο τέλος θα τελειώνουμε με τον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Φουρλάν, θέλετε να μας κάνετε ένα αρχηγό σχόλιο? Ναι, βέβαια. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την ενέργεια σας να κάνετε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση, ειδικά αυτή την αποφράδαν, όπως είπατε, μέρα. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη το 1989, κάναμε τέτοια μέρα εκδηλώσεις έξω από το τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Δεν υπολόγισα ποτέ στη ζωή μου ότι μετά από τόσα χρόνια θα γίνω μεσήλικας και τα παιδιά μας ως φοιτητές πλέον θα συνεχίσουν να καταδικάζουν αυτήν την αποφράδα μέρα, που δείχνει ότι δεν προχωρήσαμε ούτε ένα βήμα στο Κυπριακό. Αντιθέτως, τα πράγματα παρέμειναν τελεσμένα. Σίγουρα όχι με τη δική μας υπαιτιότητα. Σήμερα ο Ερντογάν είναι στα κατεχόμενα, θα κάνει το λεγόμενο πίκνικ του πάνω στους τάφους των πατέρων μας. Δηλαδή, αυτή και αν είναι πρόκληση. Αυτά δεν είναι θετικά βήματα, δεν είναι θετικά μηνύματα που λαμβάνουμε σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Μας προβληματίζουν. Κανένας δεν μπορεί να νιώθει άνετα αυτή τη μέρα όταν βλέπει τα τουρκικά αεροσκάφη να σχίσουν τον ουρανό της Λευκωσίας. Τις δηλώσεις του Τατάρ, ο οποίος αποκαλύπτει πλέον μιλά για δύο κράτη, και να ξαναμίζει κάθε ελπίδα μας για να επανανώσουμε την Κύπρο μας. Κλείνω με το εξής. Δεν πρέπει να χαθεί ελπίδα. Πρέπει να πολεμήσουμε. Ο μοναδικός δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι οι συνομιλίες. Πρέπει να πάμε στις συνομιλίες. Όχι όμως για να υποχωρήσουμε και να δώσουμε τα πάντα, να διαπραγματευτούμε για να κάνουμε μια λύση που μπορούμε να την αποδεχτούμε και να μπορεί να λειτουργήσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το βλέπουμε, το νιώθουμε. Δεν θα πρέπει όμως να καταλήξουμε την προσπάθεια. Ευχαριστώ, Γιώργο, για αυτή την πρωτολογία. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Φουρλά. Ο κύριος Χριστοφόρου, μια μικρή εισαγωγή. Δεν σας ακούω, κύριε Χριστοφόρου, αγγίζετε να το κάνετε unmute. Ναι. Ναι, ευχαριστούμε πραγματικά για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί οι νέοι της Κύπρου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ ανήκω στη γενιά εκείνων των ανθρώπων που ουσιαστικά η εισβολή και η κατοχή και ο κάθε Ερντογάν μας στέρισαν τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μας, τα παιδικά χρόνια, γιατί μου στέρισαν το δικαίωμα να φοιτήσω στο ελληνικό γυμνάσιο αμοχώς του, γιατί έφυγα από τα κατεχόμενα στα 11 μου χρόνια. Μου στέρισαν το δικαίωμα να δω την αγαπημένη μου ομάδα, την Αόρθωση, στο Γυμναστικό Σύλλογο Νευαγόρας, στο ΓΑΣΙΕ. Μου στέρισαν τη δυνατότητα να απλαύσω την πόλη των ονείρων μας, την Αμόχωστο. Άρα, το δράμα του κυπριακού ελληνισμού, ιδιαίτερα και το τονίζω, η γενιά η δικιά μας, η οποία στερήθηκε ουσιαστικά τα παιδικά της χρόνια, ήταν θυμάται μόνο στους προσφυγικούς συνοικισμούς, είσαμε σήμερα δηλαδή, και θυμάται μόνο τον αγώνα για πραγματική επιβίωση, και δεν μιλάμε μόνο για εθνική επιβίωση. Να θυμίσω ότι τα μαύρα χρόνια της προσφυγιάς του 1974, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά εμάς του Δημοτικού, ήταν χρόνια άραχνα γιατί αγωνιζόσουνα για να επιβιώσεις και με φυσική επιβίωση, δηλαδή να μπορέσεις να αντέξεις τα χρόνια της προσφυγιάς που ήταν πραγματικά πέτρινα χρόνια και συνεχίζουν να είναι. Εμείς χαιρόμαστε γιατί η νέα γενιά
που εγώ λέω ότι αυτή η γενιά μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη ότι ήταν και είναι πολύ καλύτερη των προηγούμενων γενιών, που έχει το θάρρος, την πρωτοβουλία και το ανάστημα να κρατά ζωντανή και άσβεστη τη μνήμη σε δύσκολους καιρούς και συνθήκες. Είναι πολύ εύκολο για μένα να εξτομίσω αυτή τη στιγμή συστήματα. Όμως η πολιτική δεν είναι συστήματα. Εμείς βιώνουμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και με τους αγαπητούς συναδέρφους, τους ακραίους, τους λαϊκιστές και όλους αυτούς που οδηγούν και τις χώρες τους, αλλά και την ίδια την Ευρώπη σε λαθασμένα μονοπάτια με τις δικές τους θέσεις και απόψεις. Το ζείτε εσείς στο πετσί σας και το αναφέρω γιατί είναι συναφέστατος ο εθνικιστικός λαϊκισμός με τον λαϊκισμό που βιώνετε σήμερα, που βιώσατε και με τον Brexit, με τον κάθε φάρας ουσιαστικά να προεξοφλεί και να καταδικάζει τις επόμενες γενιές των Βρετανών με τις δικές του λαϊκιστικές προσεγγίσεις και αποφάσεις. Άρα χρειάζεται σύνεση, αποφασιστικότητα, ενωμένη πάνω απ' όλα. Ενωμένη. Είναι αδιανόητο για μένα να είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο και να, με συντριπτική πλειοψηφία να πείσει 705 ευρωβουλευτές που προέρχονται από 220 διαφορετικά πολιτικά κόμματα, από 8 διαφορετικές πολιτικές ομάδες, από 27 διαφορετικές χώρες, ότι έχει δίκαιο και στηρίζουν συγκεκριμένο πλαίσιο λύσης του κυπριακού προβλήματος, δηλαδή να συμφωνούν όλοι αυτοί, και μετά να έρχεσαι στην Κύπρο και να βλέπεις σε 8 διαφορετικά κόμματα της ίδιας πατρίδας, με τον ίδιο στόχο και απελευθέρωση στην επανένωση, να μην συμφωνούμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να μπορέσουμε ουσιαστικά να επιβιώσουμε ως κυπριακός ελληνισμός. Οι ώρες είναι κρίσιμες και αν δεν συναισθανθούμε ότι έχουμε δύο ισχυρά όπλα σε αυτόν τον αγώνα, το όπλο της ενότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτά τα δύο δεν τα χρησιμοποιήσουμε και δεν τα διαφυλάξουμε, τότε εγώ είμαι πολύ απαισιόδοξος για τη μοίρα μας. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστοφόρου. Να πάμε στον κύριο Γεωργίου. Ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί όντως αυτή η μέρα προσφέρεται για έναν πολύ βαθύ προβληματισμό, συμμέτοχοι του οποίου θα πρέπει να είναι και οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι καλούνται, εάν δεν αλλάξουν άρδιντα πράγματα, να ζήσουν μέσα σε πολύ τραγικές συνθήκες, όπως τραγική είναι και η σημερινή μέρα, κατά την οποία με πολύ προκλητικό τρόπο ο Ερντογάν μαζί με τον Τατάρ έχουν μαγαρίσει, αυτήν τη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω, έχουν λερώσει τη μνήμη της αμοχώς του, έχουν προκαλέσει οργή στους ανθρώπους της αμοχώς του, αλλά και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να ζήσει σε έναν τόπο επανενωμένο. Θέλω να τονίσω ότι με πολύ συγκίνηση έχω παρακολουθήσει τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, γιατί δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, υπάρχει και τον Κρίστη μέση, να διαμαρτύρονται προχτές κατά χιλιάδες στους δρόμους της Λευκοσίας, αλλά ακόμα και σήμερα αγνοώντας στρατών και αστυνομίες, αλλά και την προκλητικότητα του Τούρκου Προέδρου για την ανάγκη να μην ισλαμοποιηθούν, να μην αφομοιωθούν, να αναζωογονηθεί η ελπίδα για να επανενωθεί ο τόπος. Δεν είναι η ώρα της λαθολογίας, είναι η ώρα ενός βαθιού προβληματισμού, είναι η ώρα της αλήθειας για το τι μας οδήγησε εδώ. Αν υπάρχει μερτικό ευθύνης, μπορεί με γενναίων τρόπων, όχι μικροπολιτικά, να αναλυφθεί, όχι για τίποτα άλλο, για να επαναπροσδιορίσουμε το τι πρέπει να κάνουμε. Οι κίνδυνοι είναι εδώ, έναν προς έναν. Πολλά ζητήματα λύνονται επί του εδάφους στο τέλος της μέρας και θα πρέπει, παρά τις προκλητικές ενέργειες του Ερντογάν και του κυρίου Τατάρ και τις δηλώσεις που γίνονται τελευταία, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το βήμα το οποίο προσφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ό,τι περνά από το χέρι μας να κάνουμε για να αναζωογονηθεί η προσπάθεια. Οι στιγμές είναι τραγικές, οι αναμνήσεις που έρχονται, όπως είπε και ο φίλος ο Λουκάς, από το παρελθόν, από εκείνες τις πρώτες στιγμές που ανακοινώθηκε το ψευδοκράτος και ευρισκόμενοι στη θέση σας, πρωτοετής φοιτητές τότε στην Αθήνα, εγώ και οι άλλοι οι συνάδελφοι εκεί που ευρίσκονταν, έχουν περάσει τόσα χρόνια και τα τετελεσμένα μέσα από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους τείνουν στο τέλος να οδηγήσουν σε εκείνον το οποίο εξ αρχής ήθελε να πετύχει η Τουρκία, ενδεχομένως τα δύο κράτη, την απόσχηση, την προσάρτηση ή μια οποιαδήποτε άλλη λεγόμενη εναλλακτική μορφή, όπως την προβάλλει
τώρα τελευταία ο κύριος Ερτογάνη, ο κύριος Στατά. Η ελπίδα πρέπει να αναζωογονηθεί. Εσείς μαζί με εμάς νομίζω ότι πρέπει να είστε οι φορείς. Εσείς θα ζήσετε και τα παιδιά σας, τα εγγόνια μας σε αυτόν τον τόπο. Οι ευθύνες μας είναι τεράστιες, είναι ιστορικές και πρέπει να τις σηκώσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστούμε. Δόκτωρ Κλιζίρεκ, έχεις κάποιες δηλώσεις σήμερα ημέρα? Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Πρέπει να σας πω ότι από σήμερα πρωί παρακολουθώ την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν, την παράνομη επίσκεψη. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι προχτές ήμουν στην διαδήλωση με τους χιλιάδες Τουρκοκύπριους στη Λευκοσία. Και όλα αυτά μου λένε ένα πράγμα. Χρειαζόμαστε μια καινούρια γλώσσα. Μια καινούρια προσέγγιση. Δεν μπορούμε κάθε 15 Νοεμβρίου να πούμε τα ίδια. Τα ίδια έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή καλύτερα το περιγράφει ο Καβάφης. Αποχαιρέτα. Δεν θα πω παρακάτω. Την Αλεξάνδρεια που χάνεται. Έτσι νιώθω. Χάνεται άμα ο Χριστός, χάνεται η μισή μας πατρίδα και δεν μπορούμε να μείνουμε χαρακωμένοι σε ίδιες γραμμές. Θέλει καινούριο τρόπο αγώνας. Ναι, να μην πεθαίνει η ελπίδα. Ναι, στο αγώνα. Ναι, ενωμένοι. Όμως ποιοι θα είναι ενωμένοι? Και σας λέγω την ουσιαστική φράση που πιστεύω. Για να αποφεύγουμε τη μόνιμη διχοτόμηση της χώρας μας, η ενότητα που διεκδικούμε δεν μπορεί να είναι μόνο ελληνοκυπριακή. Δεν μπορεί να είναι μόνο τουρκοκυπριακή. Ήρθε η ώρα να αναπτύξουμε μια άλλη προσέγγιση. Ενωμένοι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Ψάξουν, ο Λευτέρης μίλησε, όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Τα όπλα που έχουμε δεν είναι ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το Ηνωμένα Έθνη. Είναι κοινός αγώνας των Ελληνοκυπριών και των Τουρκοκύπριων. Εγώ εκεί κατάληξα και σας μεταφέρω και το μήνυμα από τα κατεχόμενα. Υπάρχει αγωνιστικότητα ανάμεσα σε Τουρκοκύπριους. Δεν δέχονται να χαθεί η μισή Κύπρος και να είναι η Τουρκία. Ελληνοκυπριακή πολιτική ελίτ καιρός είναι να αναθεωρήσει και να σκέφτεται μαζί με Τουρκοκύπριους. Και αν δεν πετύχουμε αυτό, σας το λέω εγώ, η πολιτική δεν θα έχει νόημα. Θα είναι κάθε χρόνο να βγάλουμε πατριωτικές ρητορικούς λόγους και ακόμα ένα χρόνο θα πάει και ακόμα ένα χρόνο θα πάει και εμείς θα πούμε τα ίδια. Από σήμερα αλλιώς πρέπει να σκεφτούμε και αλλιώς πρέπει να πράξουμε αν δεν είναι ήδη αργά. Ευχαριστούμε, κύριε Κιζιλιούρεκ. Ο δόκτωρ Μαυρίδης. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ Γιώργο και αγαπητέ Χρήστο, και να καλησπερίσω όλους όσους μας παρακολουθούν. Θα δώσω και εγώ μια αρχική σκέψη, μια αφορμή τη σημερινή ημέρα, κάνοντας μια πολύ μικρή αναφορά στο ότι ανήκω σε μια γενιά που έζησα στον παράδεισο σε ένα μικρό χωριό στον Πενταδάκτυλο και ξαφνικά βρέθηκα στη γραμμή για το συσίτιο στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου μαζί με άλλα προσφυγάκια από την επαρχία της Κερίνιας. Δεν το πίστεψα ποτέ μου ότι ο χρόνος πέρασε τόσο γρήγορα και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσω με πολύ ειλικρινή τρόπο, απευθυνόμενος ιδιαίτερα στους νέους. Πρέπει να παραμείνουν ενεργοί πολίτες και να δημιουργήσουν τη δική τους αυτόνομη πολιτική σκέψη και όχι κατά ανάγκη να υιοθετούν όσα τους υποδεικνύουν ή υποδεικνύουμε εμείς ή άλλοι κομματικοί πολιτικοί ηγέτες. Και η δική μου προσέγγιση είναι πολύ απλή και ομή. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικουμένη και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ευτυχώς είμαστε μέλος, η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά εκείνο που επικρατεί πάνω απ' όλα είναι τα συμφέροντα. Γι' αυτό όταν ακούω ότι δεν βρήκαμε τα σωστά επιχειρήματα ή το σωστό λεκτικό, θεωρώ ότι αυτά είναι εντελώς εξωπραγματικά.
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε προοπτική για τον τόπο μας, τότε θα πρέπει απέναντι στην επεκτατική Τουρκία, η οποία επιδιώκει τον στρατηγικό έλεγχο της Κύπρου, αυτό διαλαλεί, αυτό σχεδιάζει, αυτό πράττει βήμα με βήμα, πρέπει να έχουμε ορθολογιστικά και ανάλογη πολιτική. Αν θεωρούμε ότι με κάποιο είδους μικροσχεδιασμούς και σε σωστό λεκτικό θα αλλάξουμε τα συμφέροντα, αυτό δεν είναι απλώς αφέλεια, είναι άκρος επικίνδυνο. Θα τελειώσω με μια κουβέντα. Άκουσα για πολλά όπλα που έχουμε. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα θέσω ένα τεράστιο όπλο που αν το χάσουμε αυτό, τελειώσαμε. Είναι αυτό που μας κράτησε ως τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε, κύριε Μαυρίδη. Ο κύριος Παπαδάκης. Δεν σας ακούμε, κύριε Παπαδάκη, αν γίνεται να το κάνετε ένα μινούτ. Επειδή επιθάρχησα, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στους διοργάνωτες αυτής της πρωτοβουλίας. Να ευχαριστήσουμε αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν απόψε σε αυτήν τη συζήτηση που κάνουμε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Νιώθω ότι όταν μιλούμε για τον Κυπριακό αυτή την περίοδο, λες και κάνουμε ένα μνημόσυνο. Πιστεύω ότι είμαστε στο χειρότερο σημείο όπου υπήρξε ποτέ η πορεία του Κυπριακού. Μία εντυνόμενη αδιαλαξία από πλευράς Τουρκίας, ένας Ερντογάν ο οποίος δεν θα σέβεται από κανέναν στον κόσμο, εφαρμόζει τις δικές του τις σκέψεις, τις δικές του τις πολιτικές για να εξυπηρετήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προσωπικά του τα συμφέροντα και θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα βλάφτιζε τα ίδια τα συμφέροντα της Τουρκίας με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Την ίδια στιγμή πρέπει να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας, η δική μας η πολιτική ηγεσία, η οποία συχνά πυκνάει τα δέσμη ορολογιών, να αναλώνεται σε τσακωμούς μεταξύ μας, χωρίς να βλέπουμε την ουσία, χωρίς να βλέπουμε τις πραγματικότητες και χωρίς να δράσουμε ανάλογα. Και όταν λέω να δράσουμε ανάλογα, ο Νιαζί το έχει θίξει. Οι Ελληνοκύπροι πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη αυτοκριτική για το 2003, όταν οι Τουρκοκύπριοι διαδήλωναν ακόμη και με κυπριακές σημαίες στην κατεχόμενη Λευκοσία, γιατί ήθελαν να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες και να λυθεί το Κυπριακό, και εμείς βλέπαμε αλλού. Σκεφτείτε να είχαμε ηγεσία η οποία μπορούσε να εμπνεύσει και πηγαίναμε άλλες 100.000 Ελληνοκύπριοι από τις ελεύθερες περιοχές και ξυλώναμε τα σειρματοπλέγματα. Θα φτάναμε σε μια de facto λύση του Κυπριακού, όπως έγινε με την πτώση του Βερολίνου. Σκεφτείτε να πήγαιναν οι πρόσφυγες όλοι οι οποίοι στα σπίτια τους εκείνη την ημέρα που θα γινόταν αυτό το γεγονός. Στοιχώς δεν υπήρξε η καταλληλή ηγεσία να εμπνεύσει. Και βεβαίως έχει και τις δικές του ευθύνες ο λαός που όταν περνά περίοδους ευμάρειας ξεχνά και τα κατεχόμενα μας και δεν είμαι απόλυτος. Μιλώ για έναν δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και φτάσαμε στο αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Αυτά τα πράγματα η πολιτική μας ηγεσία και νιώθω ότι λέμε να πάμε στις συνομιλίες. Μα να πάμε και να κάνουμε τι, εγώ λέω να πάμε 100 φορές. Να πάμε στις συνομιλίες όμως από την ώρα που οι συνομιλίες δεν θα είναι άλλοθη είτε για την δική μας πλευρά είτε για την άλλη πλευρά για να καταλογιστούν ευθύνες. Να πάμε σε συνομιλίες αν υπάρχει το περιθώριο να λύσουμε τον Κυπριακό. Και όταν λέω να λύσουμε τον Κυπριακό με μια λύση βιώσιμη, μια λύση λειτουργική για να μπορεί να είναι και βιώσιμη. Άρα χρειάζεται να κάνουμε μια ανασκόπηση όλα αυτά τα χρόνια τα οποία πέρασαμε πίσω, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δούμε να χαράξουμε ένα νέο τρόπο προσέγγισης που θα έπρεπε να το κάναμε εδώ και κάποιες δεκαετίες ίσως. Να συζητήσουμε για εναλλακτικά σενάρια στα διέξοδα τα οποία διαμορφώνονταν κατά καιρούς. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Είμαι εκφύσης αισιόδοξος. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να βλέπουμε τις πραγματικότητες κατάματα και να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός, οι κατάλληλες πολιτικές για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι η κρίση του Κυπριακού. Να σας ευχαριστήσω όλους για τα πρώτα σχόλια σας.
Νομίζω να κρατήσω την ενότητα που όλοι εξήρατε στις δηλώσεις σας. Και θεωρούμε το σημαντικό ότι πρέπει να έχουμε ενότητα και Ελληνοκυπρίου και Τουρκοκυπρίου, ώστε να φτάσουμε σε μια λύση του Κυπριακού. Ελπίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι θα ξανακάνουμε μνημόσυνο, έτσι εκδήλωση στα μνημόσυνο του Κυπριακού. Και είναι για αυτός ο λόγος ο οποίος σας καλέσαμε σήμερα για να ακούσουμε κάποια πράγματα περισσότερο από εσάς, διότι ως Κύπροι φοιτητές κυρίως, αλλά και ως διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούμε να μάθουμε πράγματα από εσάς για το πώς προσπαθείτε να προωθήσετε το Κυπριακό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ακολουθήσουμε και εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σαν πρώτη ερώτηση, να ήθελα να ακούσω από όλους σας κάποιες προσωπικές ή συλλογικές δράσεις που έχετε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το Κυπριακό πρόβλημα και ποια είναι η αντιμετώπιση που έχετε από τους ευρωπαϊκούς σχηματισμούς στους οποίους ανοίγετε. Απλά να θυμίσουμε ότι ο κύριος Φουρλάς και ο κύριος Χριστοφόρου ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Γεωργίου και ο κύριος Κιζιλιούρεκ ανήκουν στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ο κύριος Μαυρίδης με τον κύριο Παπαδάκη ανήκουν στο κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. Αν είχαμε κάποιο λάθος, διορθώστε με. Πολύ σωστός. Απλώς λέχτηκα να σας πω, είναι σοσιαλιστών και δημοκρατών. Δύο διαφορετικές λέξεις. Εντάξει, ευχαριστώ. Επειδή ο Κώστας είναι ο δημοκράτης, εγώ είμαι ο σοσιαλιστής, γι' αυτό είναι παρενέργεια. Ευχαριστώ, κύριε Βαβρίδη. Κύριε Φουρλά, αν θέλετε να απαντήσετε πρώτος. Λοιπόν, με ακούτε, ανοίξω το μικρόφωνο μου. Ναι. Λοιπόν, στο Ευρωκοινοβούλιο αντιλαμβάνομαι ότι λειτουργεί όπως λειτουργεί η ευρύτερη πολιτική σκηνή και διπλωματία. Θα πρέπει να πείσεις, θα πρέπει να έχεις επιχειρήματα, θα πρέπει να κάνεις τις συμμαχίες σου και θα πρέπει να είσαι πιστικός. Αν θέλεις να έχεις ανταπόκριση από αυτούς τους οποίους απευθύνεσαι. Παρόλο που, όπως υπεγράψατε, αγαπητέ μου Γιώργο, είμαστε και οι έξι σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Με διαφορετικές προσεγγίσεις, ζούμε σε διαφορετικούς, αν θέλεις, πολιτικούς κόσμους. Εν τούτης, όταν αφορά την Κύπρο μας, τα συμφέροντα της Κύπρου, θέλω να το πω αυτό για το μοιραστό μαζί με τους φίλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Λειτουργούμε από κοινού και ως ομάδα. Πάρα πολλές φορές συνεργαστήκαμε και σε επίπεδο ψηφισμάτων και σε επίπεδο να ανακόψουμε κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι ήταν κακό για την Κύπρο μας. Λειτουργήσαμε από κοινού, ανεξάρτητα από το καθένας. Εμείς με το Λευτέρι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι συνάδελφοι στην ΓΚΟΕ, σοσιαλιστές και δημοκράτες, είμαστε όλοι μαζί ταγμένοι στο ίδιο στρατόπεδο όταν αφορά την Κύπρο. Αυτό που πρέπει να έχουν όλοι κατά νου είναι ότι δεν είναι μια εύκολη προσπάθεια όταν είμαστε έξι ευρωβουλευτές σε έναν περιβάλλον 705, όπως περιγράψες και εσύ, Γιώργο. Παρ' όλα αυτά, φροντίζουμε η φωνή μας να ακουστεί δυνατή. Με ποιον τρόπο, με παρεμβάσεις, στην ολομέλεια. Να φροντίζουμε να θυμίζουμε, αν μιλούν για το ένα θέμα, ότι ξέρετε, υπάρχει και το Κυπριακό και θα πρέπει να το δούμε και να μην το ξεχνάμε αυτό. Την ίδια ώρα όμως, για να είμαστε πιστικοί και αξιόπιστοι και να λαμβάνουμε στήριξη, πρέπει να συμμετέχουμε και στα υπόλοιπα άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωκοινοβούλιο και όχι μόνο να είμαστε μόνο θεματικοί στο Κυπριακό. Θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη άποψη για διάφορα άλλα θέματα και όταν το κάνουμε αυτό, τότε μας δίνουν σημασία και οι υπόλοιποι. Κλείνω με το εξής. Ενωμένοι στις Βρυξέλλες μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που και εμένα με στεναχωρεί είναι αυτό που επικρατεί στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, σε μια τόσο τραγική κατάσταση για το Κυπριακό, για τον τόπο, να βλέπω όλο αυτό που συμβαίνει, μια αντιπαλότητα, μια διαμάχη. Είναι θεμητό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και να υπάρχουν ακόμα και έντονες συζητήσεις. Αλλά αυτός ο μηδενισμός και ο διαμοιρασμός πατριωτικών, αν θέλεις, χαρτιών, νομίζω μας παίρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε αν θέλουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Φουρλά. Κύριε Χριστοφόρου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τονίσω στον υπερθετικό βαθμό ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή σήμερα ήταν 7 χρόνια απώλειας του Γλαύκου Κληρίδη, του οραματιστή της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξή μας αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική επιτυχία, όχι μόνο της Κύπρου, του ελληνισμού, από υπάρξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να διανοηθώ που θα βρισκόταν η Κύπρος σήμερα, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, εάν δεν είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να φανταστώ που θα βρισκόμαστε όλοι εμείς σαν πολίτες, σε όλα τα επίπεδα, εάν δεν είχαμε στο χέρι μας την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μπορεί σήμερα να τα θεωρούμε δεδομένα. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Τουρκία ουσιαστικά μέσα σε μια νύχτα έφτασε μέχρι τον Κάφκασο, μέχρι τη Συρία, τη Λιβύη και δεν ρώτησε κανένα. Η στεναρή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στέκει διαρκώς δίπλα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που στέλνει τα δικά της μηνύματα, φυσικά σε μια φάση που δεν έχει δικό της στρατό, δεν έχει δικό της στόλο, δεν έχει δική της αεροπορία για να προστατεύσει την κυριαρχία, αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν χρειαστεί, θα διαφυλάξει και θα θωρακίζει και θα προστατεύσει την κυριαρχία των χωρών μελών της. Δεν είναι τυχαίο που ότι ο Ερτογάν, στο βαθμό που μπορεί να επιρροήσει κάποιος τον Ερτογάν, ναι, υποχρεώνεται. Στο μόνο, στα μόνα σημεία που υποχρεώνεται σε κάποιες υποχωρήσεις είναι σε χώρες που είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω τον Εύρο, να θυμίσω και άλλες ενέργειες και κινήσεις που ήθελε να κάνει ο Ερτογάν, όμως ανέκρουσε πριν. Ένας Ερτογάν, ο οποίος, όπως είπα, οπουδήποτε αλλού είναι τόσο επιθετικός, τόσο απειλητικός, που καμιά δύναμη, ακόμα και οι Αμερικάνοι, δεν μπορούν να τον σταματήσουν. Άρα, εμείς πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το διακηρύσουμε. Επιμένω και θεωρώ ότι είναι το μόνο ισχυρό όπλο που έχουμε σήμερα. Γνωρίζετε πολύ καλά και τη στάση των Ρώσων και τη στάση των Αμερικάνων και όλων. Οι μόνοι που στα στεναρά διαχρονικά στέκουν δίπλα στο πλευρό μας και στέλνουν τα ισχυρά τους μηνύματα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δε Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκω, γνωρίζουν οι αγαπητοί συνάδελφοι ότι έχει τις πλέον ξεκάθαρες θέσεις απέναντι στην Τουρκία, αλλά και απέναντι στα θέματα του ελληνισμού. Ιδιαίτερα ο ηγέτης μας, ο Μάφρετο Βέπερ, σε κάθε στιγμή, πριν ακόμα οι Έλληνες πολιτικοί προλάβουν να εκδώσουν ανακοινώσεις και στήριξη στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ο Μάφρε Βέπερ είναι στην πρώτη γραμμή και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει κάποιος μέσα από τις δηλώσεις του και μέσα από τις τοποθετήσεις του που είναι ξεκάθαρες πέρα για πέρα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε εποχές που υπήρχαν πολιτικές ομάδες που ερωτοτροπούσαν με την Τουρκία και την ήθελα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έλεγε ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ήταν απόλυτα ταγμένο ουσιαστικά απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στις συμπεριφορές της, απέναντι στις επιθετικές της πολιτικές. Και συνεχίζει να στέκεται δίπλα μας. Απλά θέλω να πω ότι το Ευρωκοινοβούλιο ποτέ δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια για τα εγκλήματα της Τουρκίας, για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου και μακάρι η φωνή του Ευρωκοινοβουλίου να φτάσει και να υιοθετηθεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σας πληροφορώ ότι 24 με 25 Δεκεμβρίου, που θα είναι η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει θέμα για την αμόχωση των τοπίων ενεγράφηκε και με πρωτοβουλία του ηγέτη μας, του Μάφρε, του Βέμπερ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και σας διαβεβαιώνω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει έναν πανίσχυρο ψήφισμα, όχι μόνο για το θέμα της αμόχωσης του, αλλά και για τα θέματα της ΑΟΣ και για τα θέματα της επιθετικότητας της Τουρκίας και για τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση να το καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα μπορεί πολλοί που μας ακούνε να πούνε ότι αυτό είναι ένα ψήφισμα επιπρόσθετο, όμως είναι ιδιαίτερα ισχυρό όταν η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ψήφισμά μας θα προηγηθεί του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού των Αρχηγών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για ακυρώσεις. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πραγματικά θέλει να στηρίξει τον Κυπριακό Ελληνισμό και τα δίκαια του Ελληνισμού, όσο οφείλει να το πράξει, γιατί είμαστε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να προχωρήσει σε τρία σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, να παγώσει την τελωνιακή ένωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματικά η Τουρκία θα νιώσει τις επιπτώσεις αυτής της μεγάλης υπόθεσης που λέγεται σύνδεση εμπορική, οικονομική και επενδυτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάψει οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να υπάρξει πραγματικών εμπάρκων όπλων από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστοφορού. Ο κύριος Γεωργίου. Για μας βασικό κριτήριο και κίνητρο να συνενέσουμε και να αποδεχτούμε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε και να διαφοροποιήσουμε τη θέση μας, γνωρίζοντας βέβαια ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες σχετισμοί υπάρχουν, ποιες προτεραιότητες εξυπηρετούνται, ποια συμφέροντα υπηρετούνται, ήταν να λειτουργήσει η ένταξη ως καταλύτης για τη λύση του Κυπριακού. Δυστυχώς το 2004 οι συγκυρίες και οι πολιτικές καταστάσεις της εποχής δεν επέτρεψαν να γίνει αυτό το πράγμα. Μηνύματα στέλνονται, αγαπητέ Γιώργο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα διάφορα θεσμικά της όργανα,
ως εκεί. Συμφέροντα εθνικά, οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό το οποίο θα ήθελε και ο φίλος μου ο Λευτέρης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαντλεί πάρα πολλά περιθώρια, διαδραματίζει όμως έναν περιορισμένο ρόλο σε ό,τι αφορά στα πράγματα. Εμείς δεν είμαστε πολεμοχαρείς, ούτε νιώθουμε ότι με την επιβολή κυρώσεων λύνεται το πρόβλημα. Όμως, προφανώς, ούτε τον Οκτώβριο επιβλήθηκαν κυρώσεις, ούτε τον Δεκέμβρη θα επιβληθούν κυρώσεις, γιατί και ο κύριος Μπορέλ και η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και όλες οι συντηρητικές κυβερνήσεις, οι οποίες ουσιαστικά κυριαρχούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχουν στο μυαλό τους άλλες προτεραιότητες, τα συμφέροντα τους, αλλά και το μεγάλο αγκάθι σε εισαγωγικά του προσφυγικού μεταναστευτικού, το οποίο ανασύει κάθε φορά ο κύριος Ερτογάν για να τους απειλήσει. Εμείς, μέσα από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, γιατί θέλω να κάνω μια μικρή διόρθωση, εδώ και τρεις μήνες είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά από την προηγούμενη ομιλία που εισηγήθηκε στη συζήτηση του θέματος της αμοχώς του και το επαναφέραμε και πρόσφατα, συνένεσαν και άλλες πολιτικές ομάδες, φυσικά, και το καλωσορίζουμε αυτό. 23 του μήνα θα γίνει η συζήτηση, θα επαναφέρουμε όλα τα ζητήματα. Ως αριστερά, εμείς στην πολιτική μας ομάδα από θέσεις αρχών μονίμως και για αυτό το ζήτημα της αμοχώς του, για το Κυπριακό, για τη ΔΕΑ, για τους αγνοούμενους, για όλα τα ζητήματα τα οποία αναθύονται και τοποθετούμε εμείς στην ομάδα μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να έχουμε την απόλυτη στήριξη τους. Θέλω να τονίσω ότι με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ειδικά για τέτοιου είδους ζητήματα, αμόχωση των Κυπριακών, παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας, ενίσχυση των κονδυλίων για τη ΔΕΑ κλπ. Σαφώς και υπάρχει μια ενότητα και μια ομοθυμία και από κοινού είναι που τα ανακοινούμε και τα προωθούμε. Ευχαριστούμε κύριε Γεωργίου. Αν γίνεται απλά να είμαστε λίγο στο χρόνο μας, ο Δόκτωρ Κριζίγιουρεκ. Λοιπόν, όπως υπογράμμισαν οι συνάδελφοί μας, γιατί η ερώτηση ήταν αυτή, μαζί έχουμε κάνει αρκετά πράγματα ότι μπορούσαμε και για την αμόχωστο, για τους αγνοούμενους κτλ. Προσωπικά εγώ έχω μερικές φορές επανθυνθεί στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για τις παρεμβάσεις της Τουρκίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Είτε είναι αλλαγή του πληθυσμιακή δομή, του δημογραφικού, είτε είναι παρεμβάσεις για εκλογικές διαδικασίες, είτε είναι η Αγία Σοφιά. Έχω αναπτύξει και ατομικές πρωτοβουλίες πολλές φορές. Συνεργασία μεταξύ μας έξι σε θέματα που αναφέρθηκαν και πριν είναι δεδομένη. Επίσης είναι δεδομένοι και όλες οι παρατάξεις, από Λαϊκό Κόμμα μέχρι σε αριστερά και σοσιαλδημοκράτες που ουσιαστικά ανήκουμε. Δεν βλέπω καμία ομάδα να διστάζει να διεκδικήσει κάτι για την Κύπρο. Γιατί πρόκειται για ένα θέμα ειρήνης και πολέμου, έτσι. Απλώς πρέπει να σας υπογραμμίσω ένα δομικό πρόβλημα. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ευρωπαϊκή Ένωση με τρεις θεσμούς. Συμβούλιο, Επιτροπή και η Βουλή. Και βεβαίως η Βουλή έχει τις λιγότερες εξουσιώτες σε σχέση με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Συμβούλιο συναντάμε τα μέλη κράτη, που οι οποίοι έρχονται ουσιαστικά σε μια ενωμένη αγορά μέσα σε ένα πλαίσιο συνομοσπονδίας και έχουν και ξεχωριστά συμφέροντα κάθε μια από αυτές τις χώρες. Ενώ στο Κοινοβούλιο παραπάνω είναι η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών που ακούεται, σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν, γι' αυτό η δουλειά μας είναι να ασκήσουμε κάποια πίεση προς τη σωστή κατεύθυνση, πράγμα που όλοι μας κάνουμε τον τρόπο μας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το εξής. Τι παίζεται στο Συμβούλιο. Και εκεί συναντιάμε κράτη, μέλη, τα οποία έχουν και τα δικά τους συμφέροντα κτλ. Τώρα, για να προχωρήσουμε παρακάτω, πρέπει να κάνουμε και την εξής ερώτηση. Πρέπει η βούλησή μας για απείληση του Κυπριακού, για επανένωση της χώρας μας, να είναι χωρίς σκιά. Πρέπει η διεθνή κοινότητα όταν βλέπει την Κύπρο, τον Ελληνοκύπριο πρόεδρο Αναστασιάδη ή την ελληνοκυπριακή πλευρά στο τραπέζι των συνομιλιών, να δει μια καθαρή βούληση στα πλαίσια των ψηφισμάτων για λύση ομοσπονδιακή. Χωρίς καμιά ισχύα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, τώρα πια,
τα πράγματα έχουν ιεροδρέψει ακόμα παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει ένας τουρκοκύπριος ηγέτης για να διαπραγματευτεί η ομοσπονδιακή λύση. Να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή σήμερα με εκλογή και στήριξη της Τουρκίας που εκλέγει ο κύριος Ερσίν Τατάρ. Δεν είμαστε σε εχθές. Εχθές έφυγε. Θα ψάξουμε πολύ καιρό ένα Μουστοφά Κρίντζου. Κάποιοι τον είχαν υποτιμήσει πάρα πολύ. Θα ψάξουμε με γεράκι. Ήρθε ένα Ερσίν Τατάρ, το οποίο μας λέει μόνο δύο λύση δύο κρατών μιλάει. Και αυτό το ίδιο μας είπε και ο κύριος Ερντογάν. Και βέβαια κινήσεις απέσια που έχουμε γίνει στο Αμόχωσο σήμερα, απαράδεκτα από κάθε άποψη. Όμως είναι αυτά τα γεγονότα. Εδώ είμαστε. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ξανά καινούρια τακτική. Και έχει χιλιάδες Τουρκοκύπριους στους δρόμους. Έχει 48,5% που ψήφισαν ανακρίνωση και λύση. Τι θα κάνουμε με αυτούς? Θα κάνουμε αυτό που είπε ο Δημήτρης που κάναμε 2003, θα κοιτάξουμε αλλού, ή θα έρθουμε σε ένα κοινό μέτωπο διεκδίκησης πια? Γιατί πρόκειται για την... Ξέρετε, ξεχνάμε μέσα σε μερικούς όρους καμιά φορά αγώνα κατά της κατοχής, κατά της εισβολής, που είναι όλα νόμιμα και σωστά. Όμως είναι ταυτόχρονα αγώνας συγκρότηση κοινής πατρίδας. Αυτό το στοιχείο δεν πρέπει να ξεχαστεί. Και δεν σύγκροτης κοινή πατρίδα με το να πολεμήσεις μόνος σου κατά της κατοχής. Μαζί τη σύγκροτης. Χάσαμε ιστορική ευκαιρία, πιστεύω εγώ, με τον Μουστοφά Κρίντζου. Θα το αποδείξει η ιστορία στο μέλλον αυτό. Γιατί σήμερα είμαστε πολύ σε χειρότερη κατάσταση. Γι' αυτό από εδώ και πέρα όλοι μας πρέπει ξανά να σκεφτούμε πώς θα διεκδικήσουμε με πιστικό τρόπο. Γιατί οι Ευρωπαίοι, ναι, έχουν πολλά συμφέροντα τα μέλη κράτη και με την Τουρκία και δεν είναι εύκολο να βρεις μια κοινή τοποθέτηση όσον δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική. Όμως, όταν γυαλίζει η βούληση της ειρήνης και επανένωσης από όλα τα στρώματα της Κύπρου μαζί με λογίπους Τουρκοκύπριους, σίγουρα τα πράγματα ακόμα και σε αυτές τις Βρυξέλλες θα είναι αλλιώς. Ευχαριστούμε, Δ. Κιζίγουρεκ. Ο Δ. Μαυρίδης. Πολύ σωστά αρκετά από αυτά που ακούω και είναι και μια ευκαιρία για να επιμορφώνονται όσοι μας παρακολουθούν για το πώς είναι η πραγματικότητα και ο διαμοιρασμός της εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτό θα ξεκινήσω, ότι όντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την βαρύτητα που έχουν άλλες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ιδιαίτερα. Αν αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον Κυπριακό και την Τουρκία, είμαι βέβαιος ότι θα είχε ήδη προαποφασίσει πάρα πολύ σωστά. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, όχι για να φανώ απεσιόδοξος, αλλά για να φανώ ρεαλιστής στην αναζήτηση μιας ορθολογιστικής αντιμετώπισης των πραγμάτων, ότι εκείνο που προέχει δεν είναι το μοναδικό, είναι όμως εκείνο που προέχει είναι τα συμφέροντα. Και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πω κάτι χαρακτηριστικό που αφορά και τις ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκείνη η ομάδα σήμερα και εκείνο το κράτος το οποίο είναι ισχυρό και πρωτοστατεί ενάντια στην επεκτατικότητα του Ερντογάν και σε αυτή την ισλαμοφασιστική του επεκτατικότητα, είναι η Γαλλία. Το κόμμα του Μακρόν είναι μια ομάδα που σχετίζεται με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν έχει κανένα από εμάς στην ομάδα του. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και χώρα να έχει τέτοιες προχωρημένες θέσεις απέναντι στην Τουρκία, γιατί θίγονται τα δικά της εθνικά ζωτικά συμφέροντα ή όπως το αντιλαμβάνεται ο πρόεδρος της χώρας της Γαλλίας. Τώρα μια κουβέντα που αφορά και το μέλλον. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, γιατί από την Καρπασία μέχρι τον Ακάμα και από την Κερίνια μέχρι τη Λεμεσό, αυτή η Κυπριακή Δημοκρατία νομικά έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θα υπάρξει μια λύση στην οποία θα πρέπει να προσδοκούμε σε ένα κοινό μέλλον ως Ευρωπαίοι πολίτες, θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το κράτος δικαίου της,
θα έπρεπε να το ανακαλύψουμε, γιατί είναι υπερεθνικό. Είναι πάνω από θρησκευτική, γλωσσική, εθνική καταγωγή. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα βασικά δικαιώματα του κάθε Ευρωπαίου πολίτη θα πρέπει να διασφαλίζονται και στην Κύπρο, στο πλαίσιο της όποιας λύσης. Αυτό είναι η προοπτική και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό επιχείρημα για όλους τους νόμιμους πολίτες της Κύπρου, το οποίο εμείς οι ίδιοι και εγώ ο ίδιος προβάλλω. Μια τελευταία κουβέντα. Ως πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο, δυστυχώς λόγω της πανδημίας έχουν περιοριστεί οι δυνατότητές μου, αλλά θα σας πω ότι και στο παρελθόν ανέλαβα πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν και βουλευτές από την ίδια την Τουρκία. Τώρα όμως η τελευταία μου πρωτοβουλία είναι για πανευρωπαϊκή απαγόρευση των γκρίζων λύκων ως μιας βίαιης εγκληματικής οργάνωσης. Και επιβεβαιώνω και εγώ ότι παρά τις διαφορές μας βρίσκουμε τους τρόπους σε πολύ σημαντικά θέματα να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για το καλό της Κύπρου. Ευχαριστούμε, Δ. Μαυρίδη. Ο κύριος Παπαδάκης. Έχω την τύχη να μιλώ τελευταίο και εγώ τους συναδέλφους. Ιδίως όμως το ανοίγουμε πολλά κεφάλαια για να σχολιάσω. Κοιτάξτε, συμφωνώ με τον Νιαζί που είπε ότι η Ευρώπη είναι τρία διαφορετικά ιστιτούτα. Είναι το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, που εκεί εκφράζονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πηγαίνουμε πολύ καλά, έχουμε τη στήριξη. Οπότε θα διαφωνήσω και επαυξάνω ότι ο Βέπερ, για παράδειγμα, είναι ένας πολύ καλός φίλος της Κύπρου, τοποθετείται τουλάχιστον σε ελεκτικό επίπεδο, τοποθετείται με σωστόν τρόπο, παίρνει πρωτοβουλίες για τον Κυπριακό και είναι θετικό. Παρόλο που ανήκει σε άλλη πολιτική ομάδα. Αλλά για στιγμή πρέπει να πούμε ότι, κυρία Μέρκελ, είναι και αυτή του ΕΠΠ. Δηλαδή, αυτή κάνει παιχνίδι. Αν μην μπαίνουμε μέσα σε μια λογική, η δική μου η ομάδα, η δική σου η ομάδα, γιατί είναι ανώφελο, γιατί είναι τα συμφέροντα στο τέλος της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό. Όπως στη δικιά μας την πολιτική ομάδα, όταν εκλεγήκαμε την πρώτη φορά με τον Κώστα τον Μαυρίδη, είχαμε να αντιμετωπίσουμε έτσι μια ομάδα η οποία ήταν απέναντι στα δικά μας τα συμφέροντα, απέναντι στα κυπριακά συμφέροντα. Βέβαια βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα, αλλά αντιλαμβάνεστε, πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, δεν είναι με τα συνθήματα και με τα παχιά λόγια τα οποία γίνονται. Έχουμε να αντιστατεύσουμε συμφέροντα συγκεκριμένα. Ευρωπαϊκές χώρες έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια στην Τουρκία. Ο λόγος που δεν σκέφτονται τις κυρώσεις τις οποίες αναφέρατε πριν είναι γιατί θα πληγούν και τα δικά τους τα συμφέροντα. Βεβαίως τα πάντα ρίχνουν και τα πράγματα αλλάζουν. Η Τουρκία βρίσκεται στο χειρότερο σημείο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναγκάσει μάλιστα και σταθερούς, θα έλεγα, υποστηριχτές της να αποστασιοποιηθούν. Και είναι εδώ το κενό το οποίο χωρεί για να μπούμε εμείς, για να προσπαθήσουμε να πιέσουμε ώστε να προασπίσουμε τα συμφέροντα της Κύπρου. Το ζήτημα είναι ότι ο Ερντογάν απειλεί και την ίδια την Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Ένα τεράστιο πρόβλημα για την ίδια την Ευρώπη. Το αντιλαμβάνεστε ότι την έχει καταστήσει όμοιρο στη συμφωνία η οποία έχει γίνει με τον κύριο Ερντογάν. Η συνεργασία μεταξύ ημών των έξι νομίζω είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα στις ιδεολογικές πολιτικές διαφορές τις οποίες έχουμε, νομίζω ότι και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις τις οποίες διατηρούμε παίζουν και έναν πολύ καλό σημαντικό ρόλο στο να έχουμε πολύ καλές σχέσεις και να αδρούμε και συχνά πυκνά όλοι μαζί. Εμείς συμμετέχουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου αντιλαμβάνεστε συζητείτε από καιρό εις καιρόν το Κυπριακό. Πριν ένα μήνα ήμουν σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Αναφορών για την αμόχωστο και καταφέραμε και πετύχαμε ένα πολύ καλό ψήφισμα για την αμόχωστο, το οποίο στέλνεται στην Επιτροπή Εξωτερικού για να συσσωματωθεί στην έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Είχα τη συνεργασία μου με άλλους συναδέλφους να επηρεάσουν στις δικές τους πολιτικές ομάδες για να έχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Το ίδιο πράγμα έγινε και το 2018 όταν κατεβάσαμε την Επιτροπή Αναφορών στην Κύπρο για επιτόπια επίσκεψη. Δεν μπορεί κανείς από μόνος του, καμία πολιτική ομάδα από μόνος του, να κάνει θαύματα ή να κινήσει τα νήματα. Δεν υπάρξει συνεργασία από τις πολιτικές ομάδες.
Δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν επανακτηκέται η οποιαδήποτε πολιτική ομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να το δούμε στο μυαλό μας. Το πρόβλημα είναι σε επίπεδο συμβουλίου. Εκεί που συνεδριάζουν οι πολιτικοί ηγέτες, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί κρατών, εκεί που εξυπηρετούνται τα συμφέροντα. Και εκεί ενώ βλέπαμε διακηρύξεις το καλοκαίρι ότι θα προχωρήσουν στη λήψη κυρώσεων κατά της Τουρκίας, τα οικονομικά συμφέροντα δεν τους αφήνουν. Πιστεύω αυτό ότι δεν μπορεί να πάει σε βάθος. Δεν μπορεί να πάει εις μακρούν αυτό να ουσιαστικά να κλείνουν τα μάτια για να στούρθω να μιλήσω. Το ζήτημα είναι εμείς να βάζουμε μπροστά τους τις υποχρεώσεις τους, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αρχών και αξιών και οφείλουν να υπερασπίζονται αυτές τις αρχές και τις αξίες. Να σας ευχαριστήσω όλους. Κοινό που κρατώ προσωπικά ως πρόεδρος των φοιτητών είναι η ενότητα που βγάζεται προς τα έξω, ειδικά όσον έχει να κάνει με θέματα του Κυπριακού. Πώς μας εξηγήσετε εσείς η συνεργασία που έχετε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορείτε να προωθήσετε τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Απλά λόγω πίεσης χώρου να πρέπει να σας αποδεσμεύσω για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά όλους. Ήταν μεγάλη τιμή που παρευρεθείτε σήμερα στο σεμινάριο που κάνουμε. Και ελπίζω ότι θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να αναλύσουμε περισσότερα θέματα. Να σας ευχαριστώ. Δική μας χαρά και στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια σε όλους. Και καλή δύναμη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Θέλετε να το κάνετε unmute. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Πώς είστε καλά? Υπό τις περιστάσεις, μια δύσκολη μέρα για πολλούς λόγους. Να τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολλά που είσαστε μαζί μας σήμερα. Και για σας εννοείται τεράστια τιμή να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σεμινάριο, να λύσουμε λίγο το Κυπριακό την επόμενη μέρα, ποια η συμβολή μας εμάς ως νεολαία. Απλά να σας δώσω έτσι τη δυνατότητα ενός μικρού σχολιασμού όσον αφορά τη συγκεκριμένη ημέρα. Πρώτα και πάνω απ' όλα να σας συγχαρώ, να συγχαρώ την ΕΦΕΚ, όπου μαζί με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, με τη στήριξη της Ομοσπονδίας για τη διοργάνωση της σημερινής διαδικτυακής συζήτησης για καταδίκη της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω. Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας που δεν επιτρέπουν τις εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, το γεγονός ότι αποφασίσετε να προχωρήσετε με αυτήν την διαδικτυακή εκδήλωση λέει πολλά, στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα και οφείλω να πω δημόσια ότι είστε αξίες συγχαρητηρίων. Η φετινή επαιτειακή εκδήλωση για καταδίκη του ψευδοκράτους συμπίπτει με μια άλλη προκλητική ενέργεια, την επίσκεψη του κ. Ερτογάν στην περίκλειστη περιοχή των Βαρουσίων, προκαλώντας με τον πλέον εντονών τρόπο τα αισθήματα των Βαρουσιωτών, αλλά και του συνόλου του κυπριακού λαού. Την ίδια στιγμή στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην διεθνή κοινότητα, ειδικότερα προς τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι δημόσια τον είχαν καλέσει να μην γίνει αυτή η επίσκεψη, αλλά και πολύ πρόσφατα με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν από πλευράς του κ. Τσατάρ. Ξέρετε, χωρίς καμία δόση υπερβολής, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, βιώνουμε μια πρωτόγνωρη και άνευ προηγουμένου προκλητική συμπεριφορά από πλευράς της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Αν δούμε τι γίνεται στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στον Ακόρνο Καραμπάχ, την εργαλειοποίηση της θρησκείας και την προσπάθεια του κ. Ερτογάν να αποσταθεροποιήσει καθεστώτα στην περιοχή τα οποία δεν ασπάζονται τις απόψεις του, την εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου, των μεταναστών, ειδικότερα όπως χρησιμοποιείται ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποια κράτη-μέλη, βλέπουμε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, πρέπει να πούμε ότι αυτή η στρατηγική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διεθνούς κοινότητας, έχει να κάνει με το στόχο του κ. Ερτογάν μέχρι το 2023, 100 χρόνια από την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκίας του Κεμάλ Ατατούρκ,
να καταστεί η Τουρκία ως η περιφερειακή και όχι μόνο δύναμη στην περιοχή, η ηγέτιδα χώρα του μουσουλμανικού κόσμου και όχι μόνο. Και είναι κάτι που, επαναλαμβάνω, δημιουργεί όλες αυτές τις συμπεριφορές έναντι όλων των κρατών και στη δική μας στην περίπτωση. Τη ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι ένα γειτονικό κράτος προς την Κύπρο και πολύ φυσιολογικά θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους γείτονές μας, να έχουμε εξαίρετες σχέσεις, όπως συμβαίνει για παράδειγμα αυτή τη στιγμή με όλα τα γειτονικά κράτη. Να σας θυμίσω ότι το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, μέσα από το γνωστό βιβλίο του κ. Νταβούτογλου, του πρώην τέος Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, που ήταν και ο θεωρητικός, παρόλο που σήμερα βρίσκεται σε αντίπαλο στρατόπεδο με τον κ. Ερντογάν, ήταν τα μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες και έχουν φτάσει σήμερα να μην υπάρχει γείτονας με τον οποίο η Τουρκία δεν έχει προβλήματα. Και αυτό δεν είναι ούτε ψευδοποθισμός δικός μας, ούτε απλά δική μας ανάγνωση, είναι ένα γεγονός. Όπως είπα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γεωγραφία, παρά την μεγάλη απογοήτευση και την πικρία μας, επιθυμούμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, όπως με τους γείτονές μας, όλους, επαναλαμβάνω. Επιθυμούμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την πραγματική και την ουσιαστική επανένωση του τόπου μας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να ξεκαθαρίσω ότι παρά τις προκλήσεις, παρά τα προβλήματα, δεν θα αποστρατευτούμε από την προσπάθεια να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αντίθετα, η πάροδος του χρόνου, όπως φαίνεται διαχρονικά, δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Έχουμε μπροστά μας τρία ορόσημα, τα οποία είναι σημαντικά και για τα οποία θα ήθελα να κάνω αναφορά. Το πρώτο αφορά την έναρξη της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών. Σίγουρα η επικράτηση του κ. Τσατάρ δεν ήταν κάτι που επιθυμούσαμε, αλλά αντιλαμβάνεστε είναι απόλυτη ασεβαστή και ετοιμιγορία των Τουρκοκυπρίων. Ο Γενικός Γραμματέας ξεκίνησε μια προσπάθεια μέσω της κυρίας Λούτ, η οποία να επισκεφθεί και την Κύπρο και τις εγκύτριες δυνάμεις. Έχει ήδη ενημερώσει για τις επισκέψεις της και ευελπιστούμε να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μια τύπη διάσκεψη για την Κύπρο, στην οποία θα αποφασιστεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που μείναμε στο κράτο. Αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο. Ακούμε τις επιθυμίες της Τουρκίας περί δήθεν άλλης μορφής λύσης, δύο κρατών, συνομοσπονδίας και ούτω καθεξής. Είναι καλά να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας παίρνει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και η εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ συγκεκριμένη και αφορά συγκεκριμένη μορφή λύσης, τη συμφωνημένη μορφή λύσης του Κυπριακού, όπως αυτή καθορίστηκε από το 1977. Άρα το πρώτο μας ορόσημο είναι αυτό, είναι η πρωτοβουλία, το πώς θα εξελιχθεί και πού θα καταλήξει. Το δεύτερο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. πρόλαβα και άκουσα λίγο τους ευρωβουλευτές μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου, όπου αναμένεται να αποφασιστούν τα μετέπειτα βήματα στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Όπως θυμάστε, την 1η και 2 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει ένα θετικό στίγμα σε σχέση με τις προθέσεις της για την Τουρκία, σε σχέση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, εάν και εφόσον η Τουρκία ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα θέματα συμπεριλαμβανομένου και των τερματισμών των παράνομων ενεργειών στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά και την ουσιαστική συμβολή στην επίλυση του Κυπριακού. Να θυμίσω ότι στα συμπεράσματα εκείνα της 1ης και 2ης Οκτωβρίου υπήρχε και ειδική αναφορά στα ψηφίσματα για την περίκληση στην περιοχή των Βαροσίων. Η συμπεριφορά της Τουρκίας, όπως τη βλέπουμε, όπως τη βιώνουμε, δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε, αλλά ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, 10 και 11 Δεκεμβρίου είναι ένα δεύτερο ορόσημο, το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το τρίτο αφορά εσάς όλους που είτε ως φοιτητές, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως Βρετανοί πολίτες, μιλώ για τα μέλη της Ομοσπονδίας, ζείτε και εργάζεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε πολύ καλά ότι διαχρονικά η Βρετανία διαδραματίζει
έναν από τους πλέον καθοριστικούς ρόλους στην εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά το Κυπριακό. Άρα είναι θεωρώ σημαντικό στην παρούσα συγκυρία, στην παρούσα φάση, τόσο σε επίπεδο των φοιτητών μας, όσο και σε επίπεδο της Ομοσπονδίας, να σταλούν ξεκάθαρα μηνύματα προς την Βρετανική κυβέρνηση σε σχέση και με την ανάγκη τερματισμού των όποιων προσπαθειών από πλευράς Τουρκίας να δημιουργηθούν νέα τετελεσμένα, αλλά και σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. Και θεωρώ ότι έχετε ρόλο να διαδραματίσετε, ειδικότερα η νέα γενιά. Ξέρετε, πολύ λαθασμένα επικρατεί μια άποψη και στην Κύπρο, ενδεχομένως περισσότερο στο εξωτερικό, ότι η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται, έχει κουραστεί και ούτω καθεξής. Τα δεδομένα ξεκάθαρα διαψεύδουν αυτήν την λαθασμένη εντύπωση. Και είναι σημαντικό να φαίνεται αυτή το πραγματικό σας ενδιαφέρον για την Κύπρο μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στις χώρες που ζείτε, όπως για παράδειγμα και σήμερα γίνεται με αυτήν την εκδήλωση. Αυτά θα ήθελα να αναφέρω σε εισαγωγικά σχόλια. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, συζήτηση σε σχέση είτε με τα σημερινά είτε γενικότερα τις εξέλιξεις. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρώτα σχόλια. Η αλήθεια ότι ανοίξατε αρκετά θέματα, εγκαλύψαμε αρκετά θέματα με τον σχολιασμό σας, τον αρχηγό σας σχολιασμό. Έχω μια ερώτηση για εσάς όσον αφορά την εκλογή του κύριου Τατάρ. Με την εκλογή του κύριου Τατάρ ακούμε να προμηνύεται μια λύση δύο κρατών. Γι' αυτόν τον επιδιώκει ο κύριος Τατάρ, αυτόν επιδιώκει ο κύριος Ερτογάν. Η δική μας η μεριά λέει ότι εμείς παραμένουμε στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά σας έχουμε ακούσει αρκετές φορές να μας λέτε ότι και ο κύριος Τατάρ θα αναγκαστεί σε κάποια φάση να έρθει πίσω στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως έκανε και ο κύριος Έρογλου, όπως έκανε και ο κύριος Δεχτάς. Τι είναι αυτό το οποίο θα τους αναγκάσει να επιστρέψουν στο πλαίσιο, και ποιο θα είναι αυτό το τίμημα σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν πίσω στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ποιο θα είναι και το δικό μας τίμημα, εάν σε κάποια φάση στο μέλλον επιλέξουμε να ξεφύγουμε από το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκείνο που ανέφερα είναι σημαντικό, και στην Κύπρο δεν ακούγεται γενικά στο δημόσιο διάλογο, είναι το γεγονός, το προανέφερα, αλλά θέλω να το επαναλάβω και τη δική του σημασία, ότι ο Γενικός Γραμματέας, ασκώντας τις καλές του υπηρεσίες για την Κύπρο, παίρνει σαφή εντολή, παίρνει ξεκάθαρες οδηγίες από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού, που είναι η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που καλείται να λειτουργήσει και ο Γενικός Γραμματέας και κατ' επέκταση η κυρία Λουτ, που ξεκίνησε αυτήν την πρωτοβουλία με οδηγίες του Γενικού Γραμματέα. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι ακούμε τον κύριο Τσατάρ για άλλες μορφές λύσεις. Να πούμε την ίδια στιγμή ότι η επικράτηση του κύριου Τσατάρ έγινε με έναν ποσοστό περίπου το 50% των Τουρκοκυπρίων διαφωνεί με αυτήν την επιλογή και με αυτήν την προσέγγιση. Είδαμε και πρόσφατα σχετικές διαδηλώσεις που έγιναν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Βλέπουμε και σήμερα με την αφορμή της επίσκεψης του κ. Ερτογάν αρκετές αντιδράσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η προσέγγιση που τουλάχιστον δημόσια ο κ. Τσατάρ αναφέρει συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό. Κάποιος έχει ασχοληθεί διαχρονικά με τον Κυπριακό με παρόμοιες δηλώσεις που ακούγαμε και από τον κ. Δεχτάς αλλά και από τον κ. Ερόγλου. Χωρίς να υποβαθμίζουμε σε καμία απολύτως περίπτωση την προσέγγιση του κυρίου Τσατάρ, η οποία είναι ξεκάθαρη προσέγγιση από πλευράς Τουρκίας, θέλω να υπενθυμίσω ότι και στην περίπτωση του κυρίου Τσατάρ, αλλά και στην περίπτωση του κυρίου Έρογλου πολύ πρόσφατα, να σας θυμίσω ότι τον Φεβρουάριο του 2014 συμφωνηθεί και το κοινό ανακοινωθέν του 2014, το οποίο μιλούσε για την περιεχόμενο και την μορφή λύσης του Κυπριακού που δεν μπορεί να ξεφεύγει τον ψηφισμό των ΗΕ. Δεν θα είναι εύκολο, δεν αναμένω ότι θα είναι εύκολο. Αλλά σίγουρα μέσα στο πλαίσιο μιας άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο που ευελπιστούμε να συγκληθεί το συντομότερο, ενδεχομένως περί τα τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου, θα επανεβεβαιωθεί αυτός ο στόχος. Είναι σημαντικό να σταλούν μηνύματα
ειδικότερα από τη διεθνή κοινότητα, και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει έναν πιο σημαντικό ρόλο. Και οφείλω να σας πω ότι υπήρξαν ανησυχίες μετά την επικράτηση του κυρίου Τατάρ από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ενδεχόμενη αλλαγή του επιδιωκόμενου στόχου. Σας θυμίσω ότι ο κύριος Μπορέλ επικοινώνησε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Τατάρ ακριβώς για να μεταφέρει αυτή την προσέγγιση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί μια άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού. Άρα, στην παρούσα φάση, είναι ένα σημαντικό μήνυμα που η διεθνής κοινότητα θα μπορούσε να στείλει για να βοηθήσει σε αυτόν τον στόχο. Και εδώ, επαναλαμβάνω, έχει ρόλο η Βρετανία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι όποια αλλαγή του πλαισίου λύσης του Κυπριακού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο και προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ή στην Τουρκία ή όσους έχουν πίσω από το μυαλό τους σκέψεις για περιδίθεν αναγνώριση των κατεχομένων ως ξεχωριστών κράτους, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση, θα επιχειρηθεί από πλευράς Τουρκίας, το βλέπουμε ήδη σε κάποιο βαθμό, να δημιουργηθούν τέτοιου είδους δεδομένα για να επιχειρήσουν να επιβάλλουν μια άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού μέσα από τετελεσμένα. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που, επαναλαμβάνω, είναι ένας επιπλέον λόγος που χρειάζεται η βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Επαναλαμβάνω τη Βρετανία, αν υπάρχει λόγος γιατί το λέω, έτσι ώστε να επαναρχίσει το συντομότερο η επανέναρξη των συνομιλίων. Minister, I would like to ask a question specifically about the UK. So earlier this week, the President obviously spoke with Foreign Secretary Raab, and you've spoken with him as well. What do you get the senses from the UK government in terms of the election of Mr. Tatar and his talk of partition and two states? How's the UK looking at that? Για αρκετό διάστημα, εγώ θα πω δικαιολογημένα, η Βρετανική κυβέρνηση ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον Brexit. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή στη Βρετανία, μια μεγάλη αλλαγή στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μεγάλη αλλαγή για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την 1η-1η του 2021 και το πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχει και μια συνέντευξη του Βρετανού υπό αρμοστή, ο οποίος λέει ότι υπάρχει δυνατότητα επίλυσης του Κυπριακού στη βάση της συμφωνημένης μορφής λύσης του Κυπριακού, της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτή είναι και η επίσημη θέση της Βρετανίας. Και να αναφέρω, Chris, γιατί είναι σημαντικό, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ηνωμένου Εθνών, όπου η Βρετανία συμμετέχει ως μόνιμο μέλος, όπως γνωρίζεις, είναι και ο penholder των ψηφισμάτων που αφορούν την Κύπρο. Ψηφίσματα που αφορούν την Κύπρο, resolutions που αφορούν την Κύπρο, είναι ξεκάθαρα όσον αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο. Και είναι από αυτά τα resolutions που δίνεται και το mandate στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Άρα είναι σημαντικό και θεωρώ ότι η δική σας συμβολή σε αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντική, να είναι εντελώς ξεκάθαρο από πλευράς Βρετανίας τόσο προς την Τουρκία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και με την επικράτηση του κυρίου Τσαντάρ έχει πολύ σαφώς πιο ενισχυμένο ρόλο, ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπάρξει μετεξέλιξη της εσωτερικής δομής της κυπριακής δημοκρατίας σε έναν ομοσπονδιακό κράτος, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει αρνητικά και τα συμφέροντα της Βρετανικής κυβέρνησης. Γιατί βάσει της συνθήκης εγκαθίδρυσης της κυπριακής δημοκρατίας, υπάρχουν και κάποιες πρόνοιες, κάποιες αποφάσεις για τις οποίες η Βρετανία βρίσκεται ακόμη στην Κύπρο. Minister, one second question for me. You touched on the European Council meeting in December earlier. What's your sense of what's going to happen at that council? There's certainly heightened expectations that the council will take action against Turkey, not just for the drilling in the EEZ, but also what's happening in Varosha. So what's your sense of what's going to happen there? Will we get sanctions? Απλά να ακούσουμε και εμείς πώς θα προχωρήσουμε. Και το πώς το βλέπετε ο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και πώς θα προχωρήσουμε εμείς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω το συχνά, δεν είναι μια κοινωνία αγγέλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 27 κράτη-μέλη, τα οποία βρίσκονται εκεί, κατά κύριο λόγο και πρώτα και πάνω απ' όλα για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, τρεις χώρες, κράτη-μέλη, τα οποία έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα στην Τουρκία, οικονομικά και άλλα. Σας είπα και προηγουμένως ότι η Τουρκία αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της μετανάστευσης, έτσι ώστε να μην ληφθούν αποφάσεις, αυστηρές αποφάσεις έναντι της Τουρκίας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου έγινε για πρώτη φορά 9 ώρες συζήτηση για το θέμα της Τουρκίας. Ήταν η πρώτη φορά που οι ηγέτες ασχολήθηκαν τόσο πολύ με το θέμα της Τουρκίας και κατέληξαν σε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Ακόμα, δηλαδή παρόλες τις προκλήσεις, είπα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι να δούμε μια θετική ατζέντα, μια θετική προσέγγιση στις ευρωτουρκικές σχέσεις, εάν και εφόσον φυσικά προηγηθεί ο τερματισμός των παράνομων ενεργειών είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα και εργαστεί για την επίλυση του Κυπριακού. Αμέσως μετά από αυτήν την απόφαση, η οποία ήταν ευνοϊκή για την Τουρκία, γιατί άνοιγε την προοπτική για θέματα τα οποία η Τουρκία επιθυμεί, η Τουρκία αντιθέτως συνέχισε τις προκλητικές της ενέργειες. Αυτό οδήγησε σε μια νευρικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας θυμίσω ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, που είχε προγραμματισμένη επίσκεψη Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, ακύρωσε την Τουρκία. Να σας θυμίσω ότι έγινε στη διάσκεψη τύπου ανάμεσα στον Τούρκων Υπουργών Εξωτερικών και την Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, όπου δημόσια υπήρξε αντιπαράθεση ακριβώς για όλες αυτές τις συμπεριφορές της Τουρκίας. Υπάρχει μια νευρικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια νευρικότητα στο γεγονός ότι η Τουρκία ακόμη και στο θετικό κάλεσμα των Βρυξελών δεν ανταποκρίθηκε θετικά. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε 15 Νοεμβρίου, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου που είναι το Ευρωπαϊκό, έχουμε μπροστά μας 25 μέρες. Εμείς πραγματικά, γιατί οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο στόχος μας είναι ο τερματισμός των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και η έναρξη συνομιλιών που θα έχουν πραγματική προοπτική θετικής κατάληξης. Άρα επικεντρωνόμαστε σε αυτή την προσπάθεια, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα μέχρι τότε. Αντιλαμβάνομαι, γενικότερα υπάρχει μια απογοήτευση, γενικότερα δεν υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η Τουρκία θα αλλάξει τη συμπεριφορά της, αλλά στις 10 και 11 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ηγετών έχει δημόσια αναφέρει, έχει δημόσια δεσμευθεί ότι θα λάβει αποφάσεις. Δεν θα διακινδυνεύσουν από τώρα ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Σας είπα για τη δική μας προσέγγιση. Πρώτο αρχικό στόχος είναι να τερματιστεί αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας. Οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκόπος. Το τελικό αποτέλεσμα όμως, το 10 και 11 Δεκεμβρίου, εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμπεριφορά της ίδιας της Τουρκίας. Κύριε Γεωργία, έχουμε ακόμα 2 ερωτήσεις να σας κάνουμε. Η πρώτη είναι... Υπάρχει, ακούμε βασικά, συχνά πυκνά ή διαβάζουμε για έναν εγκεκριμένο νομικό πλαίσιο κυρώσεων. Τι είναι αυτό το πλαίσιο κυρώσεων, τι περιλαμβάνει, σε ποιους στοχεύει και κατά πόσο το έχουμε ενεργοποιήσει ή όχι. Πολύ επίκαιρη η ερώτησή σας και να σας πω γιατί είναι επίκαιρη. Τον Νοέμβριο του 2019, μετά από μεγάλη προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, έπρεπε να πείσουμε άλλα 27 κράτη, γιατί η πρώτη απόφαση που λήφθηκε ήταν και η Βρετανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετήθηκε το νομικό πλαίσιο που αφορά στοχευμένα μέτρα, δηλαδή κυρώσεις, ενάντια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, δηλαδή άτομα και εταιρείες που εμπλέκονται στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Μετά από δική μας εισήγηση, υπάρχουν 2 στελέχη της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου που βρίσκονται σε αυτές τις κυρώσεις. Βασικά αφορά πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος τον Ιούνιο, απολογούμε, προτείναμε ακόμη 8 περιπτώσεις για να μπουν σε αυτόν τον κατάλογο. Επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στον Κίμνιξ, το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στα τέλη Αυγούστου στο Βερολίνο και ακολούθως στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τον Οκτώβριο, όπου θα παίρναμε την απόφαση,
Η Γερμανία έχει αναφέρει ότι δεν μπορεί να συνηγορήσει λόγω του ότι σε λίγες μέρες, Σεπτέμβριο, ήταν τέλη Σεπτεμβρίου, θα συζητούσαν οι ηγέτες για την Τουρκία. Και άρα οι αποφάσεις να ληφθούν εκεί. Ήταν τότε που έγινε αναπόφευκτα, είπαμε και εμείς, για την Λευκορωσία, γιατί η πολιτική απόφαση στη Γερμανία αφορούσε τα δύο θέματα. Το νομικό πλαίσιο που αποφασίστηκε τον Νοέμβριο του 2019 έχει ενισχύει ένα χρόνο. Πριν περίπου μια εβδομάδα, αυτό το νομικό πλαίσιο έχει ανανεωθεί, βρίσκεται σε ισχύ και να απόκειται στους ηγέτες να αποφασίσουν. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως σας είπα, έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για άλλες 8 περιπτώσεις. Χρειάζεται ομοφωνία για να ενσωματωθούν νέες περιπτώσεις σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχει ανανεωθεί τον Νοέμβριο του 2020, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα λάβουν οι ηγέτες στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Έχω μία αναπορία για την νεολαία μας. Επειδή ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι που μας ακούει σήμερα το σημείο μας είναι φοιτητές, είναι νεολαία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως νεολαία για να βοηθήσουμε την πατρίδα μας προς μια λύση? Τι περιμένει από εμάς η κυβέρνηση, τι περιμένει από εμάς η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί θεωρούμε και εμείς ότι έχουμε ευθύνη, γι' αυτό προσπαθούμε μέσω σεμιναρίων να ευαισθητοποιήσουμε την νεολαία μας, αλλά και την ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε και λίγα πράγματα από εσάς όσον αφορά την νεολαία και την ομογένεια. Όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασης μου, το γεγονός ότι διοργανώνεται αυτή την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση διαδικτυακά, είναι ένδειξη του ενδιαφέροντος σας. Πολύ απλά μπορούσατε να πείτε, λόγω της πανδημίας δεν μπορούμε να την κάνουμε, δεν υπάρχει λόγος να την κάνουμε διαδικτυακά και ούτω και το καθεξής. Το γεγονός ότι την κάνετε είναι μια σημαντική ένδειξη του ενδιαφέροντος σας και είναι μια θετική εξέλιξη. Για μένα δεν είναι έκπληξη. Έκπληξη είναι, επαναλαμβάνω, ίσως για κάποιους που θεωρούν ότι η νεολαία μας έχει βαρεθεί με το Κυπριακό, δεν ασχολείται με το Κυπριακό και ούτω καθεξής. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είμαι θειασότης αυτής της προσέγγισης. Από εκεί και πέρα έρχομαι ειδικά σε εσάς που ζείτε στη Βρετανία. Είπα προηγουμένως ότι διαδραματίζεται ενδεχομένως τον πιο καθοριστικό ρόλο στο Κυπριακό, ειδικότερα και στην παρούσα φάση με την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για επανέναρξη των συνομιλιών. Θεωρώ ότι μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στη χώρα που ζείτε. Ειδικότερα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία να σταλούν μηνύματα προς την Βρετανική κυβέρνηση. Και η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια χώρα η οποία έχει, αν θέλετε, τις δομές όπου επιτρέπει σε οργανωμένα σύνολα, όπως τα οργανωμένα σύνολα των φοιτητών μας, εσείς δηλαδή της ΕΦΕΚ, αλλά και της Ομοσπονδίας, να αποστείλετε τα μηνύματα που πρέπει να αποστείλετε προς τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Δηλαδή το σύστημα της χώρας, το πολιτικό σύστημα της χώρας, επιτρέπει σε όλους αυτούς που ζουν στη χώρα να στείλουν συγκεκριμένα μηνύματα. Άρα, αν θέλετε μια προτροπή, είστε ελεύθεροι, είστε και πάντα μέσα από τις δράσεις σας αποδεικνύεται αυτή η ανεξαρτησία σας και είναι κάτι το οποίο διαχρονικά υπάρχει και διαχρονικά και στο μέλλον θα πρέπει να το διατηρήσετε, είναι να σταλούν μηνύματα προς την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης. Είτε αυτόν αφορά την επανέναρξη των συνομιλίων, είτε αυτόν αφορά το τι βιώνουμε αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες και σήμερα στην περίκλειστη περιοχή των Βαροσίων. Κύριε Υπουργέ, εγώ τέλειωσα με τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έχει κάτι ο Χρήστος να προσθέσει. Όχι, ξέρω ότι να σας πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε λόγω και άλλων υποχρεώσεων. Να σας ευχαριστήσουμε ξανά, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και με αφορμή την ευκαιρία που έχουμε, θέλω να το πω ξανά, ήταν υποδειγματική συνεργασία που είχαμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, χωρίς καμιά δόση υπερβολής, χωρίς τη δική σας βοήθεια και χωρίς τη βοήθεια της Ομοσπονδίας, δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Γι' αυτό θα ήθελα και δημόσια, όσους μας παρακολουθούν, να εκφράσω την ευαρέσκεια της κυβέρνησης για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Παναλαμβάνω, χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Και να πω την ίδια στιγμή ότι είμαστε εδώ για όποιο θέμα προκύψει, είτε αυτόν αφορά
την πανδημία όπως εξελίσσεται σήμερα. Αλλά οποιοδήποτε άλλο θέμα, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε. Κλείνω λέγοντας ότι προβλέπω να σας δω σύντομα είτε στην Κύπρο είτε στη Βρετανία, έτσι ώστε να συνεχίσουμε με αυτόν τον διάλογο που έχουμε ξεκινήσει. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Χρήστο μου, να προχωρήσουμε με δύο βίντεο που έχουμε από Άγγλους βουλευτές για τη συγκεκριμένη ημέρα. Yes, thank you, Yorgo. So we have two videos. The first one is from Sir Roger Gale. He is a member of the ruling Conservative Party. He is the leader of the UK delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and a vice president of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. And he's also the chairman of the All-Party Parliamentary Group for Cyprus and a long-standing friend of Cyprus for 3 or 4 decades now. So we'll play the video from Sir Roger. In 1974, Turkish soldiers invaded the island of Cyprus. For each of the 46 years since that date, the Turkish army and illegal settlers from Turkey have occupied the third of the north of the island. On November the 15th, 1983, Turkey declared UDI for what became known, wholly wrongly, as the Turkish Republic of Northern Cyprus, a unit that does not exist in international law and is recognized only by Turkey. Since that time also, Turkey has sought to illegally explore for hydrocarbons in Cypriot waters. And most recently has threatened to occupy and reopen the disputed territory of Varosha. And Varosha has always been held up as a beacon of hope and a symbol for a stepping stone towards the reunification of the island of Cyprus. Friends of Cyprus, in the House of Commons and the House of Lords, believe that the time has come when a full, free and fair settlement based on the three freedoms has to be reached. The government of the United Kingdom shares that view, and we will not rest until that settlement is achieved. Since 1983, the next video we have is Fabian Hamilton, who is a member of the opposition Labour Party. He is the Shadow Minister for Peace and Disarmament and is therefore responsible for the Labour Party's position on the Cyprus issue. So let's play that video. In 1983, we in the United Kingdom Labour Party have remained steadfast in our non-recognition of the so-called Turkish Republic of Northern Cyprus, and this would continue under a Labour government. The recognition of a regime of occupation is inconsistent with the UK's treaty obligations to Cyprus. So on this dark anniversary, we therefore urge the Turkish Cypriot leader, Mr. Tatar, and President Erdogan of Turkey to commit to a meaningful dialogue so that the bizonal, bicommunal political settlement may be reached in the interests of all the people of Cyprus. We've been clear that any solution must be based on the existing United Nations framework and the existing agreements between all parties. The key issue now is for negotiations to resume as soon as possible. In that vein, we urge all the parties to avoid any provocative or escalatory action and to act in accordance with existing UN resolutions. This includes Turkey reversing its actions in Varosha, as the UN Security Council has called upon them to do. The Turkish government should also show full respect for international maritime law, including bringing drilling
in Cyprus's exclusive economic zone to an immediate halt. We will continue to do everything we can to support the reunification of Cyprus in the interests of all the Cypriot people. Είναι ειλικρινά συγκινητικό, νομίζω, να ακούμε τέτοια λόγια από ξένους βουλευτές, βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, να νιώθουμε τη στήριξη αυτήν και νομίζω είναι σημαντικό, Χρήστο, να σημειώσουμε ότι το βίντεο που έκαναν δεν τα έκαναν απλά για το σημερινό μας σεμινάριο. Είναι οι πάγιες τους θέσεις, αυτά που προσπαθούν να προωθήσουν στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, να πιέσουν την κυβέρνηση για αυτές τις θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα τους ευχαριστούν ιδιαίτερα τόσο τον Σερ Ρότζερ Γκέιλ όπως και τον Φέμπιν Χάμιλτον. Φτάσαμε στο τέλος του σεμιναριού. Να ευχαριστήσουμε όλους που μας παρακολούθησαν σήμερα. Ελπίζουμε να σας ανταμείψαμε μέσω του σεμιναριού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Χρήστο τον Καραολή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τόσο για τη στήριξη και για τη βοήθεια στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Pleasure. Like the minister said, ordinarily we would have been outside the Turkish embassy demonstrating today. So it's a huge testament to yourself, Giorgo, and EFEK that you took the initiative to put this event on today. So very well done for making it possible to mark this dark anniversary. Ευχαριστώ, Χριστό μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο ξανά και θα τα πούμε στο επόμενο σεμινάριο.